Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Η Ελλάδα είναι ειδική περίπτωση, τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη διάσκεψη του Γκέτεμπορκ στη Σουηδία για την πορεία της χώρας και την ανάγκη αλλαγής οικονομικού μοντέλου σε επίπεδο Ευρώπης. Και επίσημα στο θρόνο του ο νέος Μητροπολίτης Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανος, αναλυτικό ρεπορτάζ από την τελετή ενθρόνησής του. Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης θα εφαρμοστούν τόσο σε ό,τι φορά την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και στην αυτονόμηση του νοσοκομείου Δηδημοτήχου. Τι δηλώνει ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Ρίζος στον απόϊχο του Συνεδρίου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Δύσπιστος για τις δεσμεύσεις των κυβερνητικών στελεχών που βρέθηκαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον νομό του Εύρου, δηλώνει ο βουλευτής του νομού της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσεως Δημοσχάκης, όλα όσα επισήμανε. Σε λειτουργία τίθεται η νέα τοπική μονάδα υγείας στην Αλεξανδρούπολη. Πού και πότε θα λειτουργήσει η νέα Τόμη. Μία σημαντική για τα κοινωνικά κεκτημένα και εργασιακά δικαιώματα σύνοδος έλαβε χώρα στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας με την παρουσία και του Έλληνα Πρωθυπουργού, προσερχόμενο στη διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα, για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη στο Γκέτεμπορκ, σε μία δύσκολη στιγμή όπως τη χαρακτήρισε για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, ο Αλέξης Τσίπρας με δηλώσεις του ευχαρίστησε όλους τους εταίρους για το κύμα αλληλεγγύης που έχουν δείξει με τις δηλώσεις τους και με την προσπάθειά τους να δείξουν αλληλεγγύη και να βοηθήσουν όπως μπορούν την Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Βρίσκομαι σήμερα στο Γκέτεμπορκ σε μια δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους για το κύμα αλληλεγγύης που έχουν δείξει με τις δηλώσεις τους και με την προσπάθειά τους να δείξουν αλληλεγγύη και να βοηθήσουν όπως μπορούν την Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ωστόσο, είμαι εδώ για μια σύνοδο που κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς συζητάμε για την ανάγκη ενός πλαισίου κοινωνικής προστασίας, για την ανάγκη ενός κοινωνικού πυλώνα σε μια Ευρώπη που τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί σε μια απολύτως νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιες ανισότητες τόσο εντός των κρατών μελών όσο και μεταξύ των κρατών μελών. Είναι ανάγκη λοιπόν να συζητήσουμε την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Για μας τους Έλληνες που έχουμε υποστεί τις συνέπειες οικονομικής κρίσης είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε για άλλη μια φορά την ανάγκη προστασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων και επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού κεκτημένου σε ό,τι αφορά την εργασιακή νομοθεσία και στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα να βρούμε και τρόπους ώστε αυτό το κοινωνικό κεκτημένο να βοηθάει και τη νέα γενιά των εργαζόμενων, μια νέα γενιά που δεν γνωρίζει καν την ταμική εκτιμένη. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι ίσως είναι μια ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε και να ανοίξουμε τον δρόμο για κάποιες αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα προστατεύουν τα κοινωνικά κεκτημένα και τα εργασιακά δικαιώματα. Τέσσερις συλλήψεις περιλαμβάνει το αστυνομικό δελτίο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου. Πρόκειται για συλλήψεις αλλοδαπών αλλά και ημεδαπών για παράνομη διακίνηση μεταναστών και πλαστογραφία αντίστοιχα. Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Νοεμβρίου στην παλαιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Απών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, ένας 37χρονος υπήκοος Ιράκ και ένας 17χρονος υπήκοος Συρίας, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας τρεις μη νόμιμους μετανάστες υπηκόους Ερυθρέας. Συγκεκριμένα, στην παλαιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης στον 17χρονο οδηγό γιο ταχύ αυτοκινήτου, πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς. Στον οικισμό Πόρτο Λάγος, ο 17χρονος ακινητοποίησε το όχημα και μαζί με τον 37χρονο συνοδηγό του επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί, χωρίς όμως να τα καταφέρουν, καθώς τον συνελήφθησαν άμεσα από τους αστυνομικούς. Σε έλεγχο που ακολούθησε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, διαπιστώθηκε ότι προωθούσαν με αυτό παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης.
Το πρωί της ίδιας ημέρας συνελήφθησαν στην Καβάλα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας δύο ημεδαπές ηλικίας 33 και 32 ετών, κατηγορούμενες για πλαστογραφία πιστοποιητικών και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Ειδικότερα, το πρωί της 17ης Νοεμβρίου, η 32χρονη προσποιούμενη την 33χρονη μετέβη στο χώρο διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών στην Καβάλα. Εκεί επέδειξε την αστυνομική ταυτότητα και το δελτίο εκπαίδευσης υποψηφίου οδηγού της 33χρονης, προκειμένου να λάβει μέρος στις εξετάσεις αντί αυτής, πλην όμως έγινε αντιληπτή από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Καβάλας. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας. Ολοκληρώθηκε η τελετή ενθρόνησης του νέου Μητροπολίτη Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου Στεφάνου, παρουσία τόσο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, όσο και του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ανθίμου. Πάμε να παρακολουθήσουμε όλα όσα συνέβησαν στα πλάνα που εξασφάλισε το kavalaportal.gr και αμέσως μετά να συνδεθούμε με τον δημοσιογράφο Τάσο Μαρκουλίδη, που βρέθηκε στο σημείο και θα μας δώσει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Χάρη του Θεού να σας ενδυναμώνει για πολλά έτη, ευλογημένα και σαν όμορφη εδώ πέρα που θα είμαστε, δεν θα υπάρχουν διόδια ανάμεσά μας. Οι πόρτες θα είναι ελεύθερες και ανοιχτές, όπως ακριβώς και η αγκαλιά του Χριστού. Έτσι. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, η Εκκλησία όρισε μόνο ο Επίσκοπος, ο οποίος βρίσκεται εις τύπων και τόπων Χριστού, και κανένας άλλος κληρικός, να ευλογεί τον κλήρο και τον λαό του Θεού με τον Σταυρό Ευλογίας. Έναν τέτοιο Σταυρό Ευλογίας επιτρέψτε μου να σας αφιερώσω σήμερα, εκ μέρους του Δήμου Καβάλας και όλων των συμπολιτών μου, όχι μόνο για να μας ευλογείτε και να μας μεταδίδετε καθημερινά τη χάρη του Θεού, αλλά και για να μας στηρίζετε στην άρση του Σταυρού, τον οποίο ο καθένας από εμάς κουβαλάει στους ώμους του. Βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, ανάμεσά σας, δίπλα σας, με μεγάλη μου χαρά, και ήλθα μετά την εκλογή μου και την χειροτονία μου ως ποιμενάρχου της τοπικής μας αυτής εκκλησίας, για να ζήσουμε και να μετάσχουμε μαζί στα καλά και τα ωραία της Ορθοδόξου πίστεώς μας και της χριστιανικής μας λατρείας. Να εύχεστε όλοι για την ελαχιστότητά μου και για την καλή μας συναντήληψη και συνεργασία, που θα επιδιώξω και θα αναζητήσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και με τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού μας, για το καλό του λαού μας και του τόπου μας. Και πάλι θερμώς σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι να έχετε χρόνια ευλογημένα, γεμάτα από την αγάπη του Θεού, με υπομονή, καλοσύνη, αλληλεγγύη, φιλία και προσπάθεια πάντοτε, ενωμένοι όλοι μας, αγαπημένοι στην Αγία μας Εκκλησία μέσα, να αντιμετωπίζουμε όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα στη ζωή μας. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους και όλες. Κρίνεται και ανακρίνει πώς ανεπλησιαστεί την υπόθεση κατά τους ιερούς κανόνας και τους νόμους. Δάσα, αγγέλουσα κοινωσήμος, πάσιν ημί, ιερά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος,
προτρέπετε και εμβαίνετε είναι υποδεξάμενοι των Σεβασμιότατων Μητροπολίτη Φιλίππων Απόλεως και Πάσου κύριων Στέφανων. Ως κανονικών και νόμιμων επίσκοπων ημών, πείθυστε και υπήκητε. Αδελφοί μου και φίλοι μου εν Χριστώ, ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας προσκαλεί συνεχώς στον αγώνα της πίστεως και της σωτηρίας με αυτά που καταγράφει στην προσρωμένη επιστολή. Έφτασε η ώρα να ξυπνήσουμε από τον ύπνο. Ας πετάξουμε από επάνω μας τα έργα του σκότους και ας φορέσουμε τα όπλα του φωτός. Η διαγωγή μας ας είναι κόσμια τέτοια που ταιριάζει στο φως. Τερματίζοντας τον παρόντα επιβατήριο λόγο μου, σας καλώ όλους σε συνεχή προσευχή και ηγεσία για τη δοκιμαζομένη ποικιλοτρόπως αγαπημένη μας πατρίδα την Ελλάδα μας, ιδιαιτέρως μάλιστα για την ανάπαυση των ψυχών των εσχάτων στελειοθέντων αδελφών μας κατά τη δοκιμασία των φοβερών πλημμυρών, όπως επίσης και για την εκούλωση των πληγών των δοκιμαζομένων τραυματιών και των πολλών οικογενειών, όπως επίσης και των περιοχών που εμπλήγησαν ανά την επικράτεια. Αδελφοί μου και τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά, ασπάσαστε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησού, η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Αμήν. Πάμε τώρα αμέσως, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τον δημοσιογράφο Τάσο Μαρπουλίδη, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο και θα μας δώσει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης. Με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα, λοιπόν, έγινε η τελετή ενθρόνησης του νέου Μητροπολίτη. Ποιο ήταν το μήνυμα που έστειλε ο ίδιος, Τάσο? Κοίταξε, το μήνυμά του, μήνυμα ταπεινότητας. Μήνυμα ευγνωμοσύνης προς όσους τον επέλεξαν, όσους το, εξέλεξαν τον ίδιο ως νέο Μητροπολίτη Φίλιππο Νεαπόλεως και Τάσου. Ανέφερε ότι συγκεκριμένο ότι η δική μου αδύναμη και ελλιπής λόγη που προέρχονται από την ταπεινότητά μου δεν είναι δυνατή και ικανή για να συμπεριλάβουν το μέγεθος, το πνευματικό πλήθος και την τεραστία ποιμαντική ευθύνη που σήμερα αναλαμβάνω ενώπιόν σας. Μίλησε για την σημασία της Μητροπόλεως Φίλιππων Απόλεως και Θάσου, χαρακτηρίζοντας την ως την πρώτη χριστιανική εκκλησία στην ελληνικοτάτη Μακεδονία μας, στην Ελλάδα μας και στο ευρωπαϊκό έδαφος. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο, μιλούσε με πάρα πολλά αποφθέγματα από επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ένα γεγονός που είναι άξιτη αναφοράς. Έστειλε μήνυμα ομόνοιας και υποστήριξης στους πληγέντες από τις πλημμύρες κάτω στην Δυτική Αττική και ευχαρίστησε όλους όσους βρέθηκαν δίπλα του την ημέρα της ενθρόνησής του. Ευχαρίστησε μάλιστα και τους εκπροσώπους των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι κάτι που καλό είναι να το θυμόμαστε που και που. Λάβατε και την ευλογία από τον νέο Μητροπολίτη, λοιπόν, Τάσο. Ναι, είχαμε και την ευλογία του νέου Μητροπολίτη. Τώρα, από εκεί και πέρα, ανέφερε ένα από τα αποφθέγματά του που είπε κιόλας μέσα στην ομιλία του. Προέρχεται από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είπαμε προηγουμένως ότι πάρα πολλές αναφορές σε επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Έλεγε το εξής: έφτασε η ώρα να ξυπνήσουμε από τον ύπνο, ας πετάξουμε από επάνω μας τα έργα του σκότους και ας φορέσουμε τα όπλα του φωτός.
η διαγωγή μας ας είναι κόσμια, τέτοια που ταιριάζει στο φως. Λοιπόν, τώρα... Δεν ξέρω, Τάσο Μαρκουλίδη, αν είναι σκόπιμο να αναφερθούμε και στις καταγγελίες και στην εξέλιξη που ενδεχομένως είχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το ζήτημα το είχαμε ξανασυζητήσει μαζί και στο παρελθόν. Καταγγελίες για τις 12.000 ευρώ για το κόστος, εννοεί. Ακριβώς. Λοιπόν, κοίταξε, τις τελευταίες ώρες το γυρίσανε λίγο σε μια διαφορετική διάσταση, σε αυτήν του γιατί να πάμε να κάνουμε μια τέτοια τελετή, λαμπρή τελετή για την ενθρόνηση του Μητροπολίτη, τη στιγμή που η χώρα μας βρίσκεται σε τριήμερο εθνικό πένθος λόγω των πλημμυρών στην Δυτική Αττική. Κοίταξε, Μαρίνα, συζήτηση επιπλέον δεν υπήρξε έτσι σε δημόσιο λόγο, αλλά οι μουρμούρες υπάρχουν. Οι μουρμούρες υπάρχουν, είναι έντονες. Να πω ότι σήμερα η τελετή ανθρώπινσης δεν μάζεψε πολύ κόσμο. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη ο νέος Μητροπολίτης, ότι δεν ήρθε πολύς κόσμος στην ενθρώνησή του. Και δεν είναι δικαιολογία ο καιρός, γιατί σήμερα δεν έβρεχε. Πιστεύω ότι επηρεάστηκε πολλοί κόσμος, όχι μόνο από την ιστορία αυτή με τα 12.000 για τα έξοδα του Δήμου Καβάλα στην Πέρτη για την ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη. Τα 12.000 είναι μια αφορμή. Νομίζω ότι η αιτία είναι βαθύτερη. Γενικώς θεωρούν πολλοί άνθρωποι, το αν είναι σωστό ή όχι είναι άλλη ιστορία, αλλά είναι αλήθεια ότι το θεωρούν πολλοί άνθρωποι, ότι η Εκκλησία είναι μακριά τους. Ότι η Εκκλησία είναι αυτό που λέμε σε έναν δικό της κόσμο, ότι θέλει μεγαλοπρέπειες, αν και αλήθεια είναι ότι, εντάξει, μεγαλοπρέπειες, απλά πράγματα. Δεν είδαμε και κάτι συνταρακτικό στην τελετή ενθρόνησης αυτή. Μάλιστα. Θεωρούν λοιπόν ότι λένε ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να δοθούν για άλλους σκοπούς, για άλλες πράξεις κοινοφελείς, για το καλό του τόπου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Τάσο, το παρόν έδωσαν και ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδος, αλλά και ο Μητροπολίτης Άνθιμος της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, αυτό ήταν δεδομένο ότι θα έδιναν το παρόν. Εντάξει, μην ξεχνάς ότι μιλάμε για ενθρόνηση Μητροπολίτη. Δεν είναι απλή υπόθεση. Υπήρχε εκπρόσωπος του Πατριάρχη του Βαρθολομαίου, αλλά και εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον Μητροπολίτη Τρυπόλεος. Η Εκκλησία έδωσε το δικό της παρόν. Έδωσε τη δικιά της βαρύτητα στην όλη τη τελετή ενθρόνηση. Αλλά ήταν μικρή συμμετοχή των πιστών, από ό,τι μας λες, Τάσο, έτσι. Ναι, ήταν μικρή συμμετοχή των πιστών. Ας μην το κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ήταν μικρή. Και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Όχι μόνο από τον νέο Μητροπολίτη, αλλά και γενικότερα από τους διοικούντες. Από τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, ακριβώς, αν μη τι άλλο. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Τάσο Μαρκουλίδη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις εικόνες που μας έστειλες, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά. Γεια σας. Και από την Καβάλα στην Αλεξανδρούπολη τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς νέο χώρο φιλοξενίας αδέσποτων ζώων δημιούργησε η Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για ένα καταφύγιο χωρητικότητας 50 σκυλιών, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή φιλοξενεί υπερδιπλάσιο αριθμό ζώων, τα οποία έχει υπό την προστασία του ο Δήμος. Στη μεταφορά όλων των αδέσποτων ζώων, τα οποία περιθάλπη στο νέο καταφύγιο στην περιοχή του Δωρικού, προχώρησε η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης. Η μεταφορά των ζώων έγινε από το παλαιό καταφύγιο στο Μαΐστρο, ενώ οι συνθήκες του νέου προσωρινού σπιτιού των ζώων είναι πολύ καλές, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να δηλώνει ότι η περισυλλογή τους είναι άμεση. Τα αδέσποτα δεν γεννιούνται από μόνα τους. Τα αδέσποτα τα δημιουργούμε εμείς οι άνθρωποι. Έχουμε πάρει ένα σκυλί, ένα ζώο συντροφιάς για κάποιους λόγους στο σπίτι μας. Κάποια στιγμή γίνεται βαρετό, δεν το θέλουμε, το αφήνουμε στο δρόμο, στο έλεος του Θεού. Νομίζω αυτό είναι ένα πρόβλημα και πρέπει οι συνδημότες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ή τουλάχιστον θα πρέπει να προστατεύουν
τα ζώα τους ή να ενημερώνουν το Δήμο ή κάποια αρμόδια υπηρεσία, αν μπορούμε να το φιλοξενήσουμε άμεσα από τον ιδιοκτήτη να πάει σε κάποιον που ενδιαφέρεται. Δεν είναι λίγοι αυτοί που ενδιαφέρονται για να υιοθετήσουν τα δέσποτα. Εμείς μέσα από το πρόγραμμα του Δήμου γίνονται αρκετές υιοθεσίες. Έχουμε φτιάξει ένα καταφύγιο στην περιοχή του Δωρικού, το οποίο λειτουργεί. Έχουν μεταφερθεί όλα τα δέσποτα από το καταφύγιο του Μαΐστρου, από το παλιό καταφύγιο. Λειτουργεί, οι συνθήκες είναι ιδανικές, θα έλεγα πολύ καλές συνθήκες. Έχει τα κλουβιά για τη φύλαξή τους, έχει τους χώρους που αυλίζονται, έχει επαρκή τρόφιμα για όλα τα δέσποτα που φιλοξενούνται μέσα στο καταφύγιο. Έχουν την υποστήριξη της κτηνιάτρου που σχεδόν καθημερινά βρίσκεται εκεί πέρα. Έχουν γίνει τα εμβόλια τους. Ο νέος χώρος φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων φιλοξενεί συνολικά 200 σκυλιά, στα οποία παρέχεται η κατάλληλη περίθαλψη αλλά και στήρωση. Ο Χρήστος Γιώγας επισήμανε ότι γίνεται προσπάθεια εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής για όσο το δυνατόν ταχύτερη και αμεσότερη περισυλλογή των ζώων, ώστε αυτά να μην συγκεντρώνονται σε ομάδες και αποτελούν κίνδυνο για τους πολίτες. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να έχει κάποιο αδέσποτο το οποίο φιλοξενείται σε ένα καταφύγιο, το βρίσκει στο δικό μας καταφύγιο το κάθε αδέσποτο. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα των στηρώσεων, δεν θα σταματήσουμε καθόλου, κάναμε πάρα πολλές στηρώσεις και θα συνεχίσουμε. Έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλα τα αδέσποτα του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Όταν μας ζητηθεί από οποιονδήποτε συνδημότη ένα αδέσποτο να γίνει η περισυλλογή του, θα το κάνουμε και άμεσα. Θα γίνει το τσιπάρισμά του, θα γίνει ο εμβολιασμός, θα γίνει η στήρωσή του και θα το αφήσουμε πάλι στο φυσικό περιβάλλον. Προβλέπεται για 50 κλουβιά για λίγα αδέσποτα, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε περίπου 200, τόσες είναι οι ανάγκες και είμαστε περίπου σε αυτό το νούμερο. Λίγο περισσότερα, λίγο λιγότερα. Αν κάποια επανέλθουν όπως πρέπει σε μια καλή κατάσταση, θα τα αφήσουμε πάλι στο φυσικό του περιβάλλον. Θα περισυλλέξουμε κάποια άλλα, πιθανόν έχουν δημιουργήσει αγέλες και γίνονται επικίνδυνα. Αυτά θέλουμε να αποσυμφορήσουμε τις αγέλες για να μην επιτίθενται στον κόσμο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια στην Αλεξανδρούπολη. Μαζί μας έχουμε την κυρία Κέτη Μακρύ, την συντονίστρια εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Κυρία Μακρύ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω αρχικά πολύ που βρίσκεστε στα στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης απόψε μαζί μας και να πούμε δύο λόγια για την εκστρατεία αυτή, η οποία ξεκίνησε από τις αρχές του Νοεμβρίου και περιλάμβανε και περιλαμβάνει και για αύριο πάρα πολλές και πλούσιες δράσεις. Έτσι, είναι η κορύφωση αύριο. Όπως κάθε Τρίτη Κυριακή Νοεμβρίου, σε όλο τον κόσμο γίνονται εκδηλώσεις για να σφραγίσουν, να το πούμε έτσι, την Παγκόσμια ημέρα μνήμης θυμάτων σε τροχαίες συγκρούσεις. Έτσι και εδώ στην Αλεξανδρούπολη για έκτη συνεχή χρονιά και με κινητοποίηση από τον SOS Τροχαία Εγκλήματα, Πανελλαδικό Σύλλογο για την υποστήριξη οικογενειών που έχουν θύματα σε τροχαίο, σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού. Και τώρα με την άνεση να λαμβάνουν όλα αυτά χώρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, έχουμε ξεκινήσει με τα σχολεία, με ένα ανοιχτό κάλεσμα σχολεία, εδώ και 20 μέρες, ένα πολύ ενδιαφέρον και πρωτοποριακό πρόγραμμα ενημέρωσης των παιδιών και ευαισθητοποίησής τους πάνω στα θέματα όχι μόνο δικής ασφάλειας, αλλά και του σεβασμού και της δικαιοσύνης στα θύματα από τροχαίο. Είτε αυτά έχουν χάσει τη ζωή τους, είτε έχουν χάσει τις δεξιότητές τους. Είναι πολίτες που πλούτησαν με τα όνειρα, με την ζωή τους και με, και με τη χαρά και την ενέργεια που έδωσαν σε αυτόν τον τόπο, την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο. Αυτό που θέλουμε να πούμε ως σύλλογος για τα τροχαία εγκλήματα, και το ονομάζουμε εγκλήματα γιατί όλα είναι ατυχήματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Σωστά. Είναι μηνύματα ηχηρά που θα ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο ώστε να είναι πιο προσεκτικός γενικότερα, αλλά και το κράτος ώστε να παρέχει οδική ασφάλεια και δίκτυα και ένα τρόπο καλύτερο να κινείται ο πολίτης χωρίς να αισθάνεται ενοχές για το τι ξέρει και τι δεν ξέρει μόνο, αλλά και να έχει την ασφάλεια του που ακριβώς κινείται, τι δίκτυο χρησιμοποιεί. Κυρία Μακρύ, για να επικεντρωθούμε στην αυριανή ημέρα, η οποία αποτελεί και την κορύφωση των εκδηλώσεων, τι θα περιλαμβάνει και ένα κάλεσμα προς τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης να απευθύνουμε. Έτσι.
Αύριο λοιπόν, επειδή είναι η μέρα μνήμης, καλούμε όλους όσους έχουν αγαπημένους που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαίο, με μια φωτογραφία και ένα λουλούδι, να είναι στην επιμνημόσυνη δέηση που θα πραγματοποιηθεί για έκτη συνοική χρονιά στον Άγιο Νικόλαο, στο Μητροπολιτικό Ναό, με το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Εκεί είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που κάθε χρόνο μεγαλώνει από αυτούς που συμπαθούν αυτή την εκδήλωση τιμής και με μια ήσυχη πορεία προς το κέντρο την κορυφώνουμε μπροστά στο Δημαρχείο με διανομή έντυπου υλικού και αυτό που θα ήθελα έτσι να τονίσω είναι μια όμορφη συναυλία στο δρόμο που έχουμε αύριο με την παιδική χοροδία και ορχήστρα του Αρχείου Μουσικολογραφικής Παράδοσης Χρόνης Αϊδονίδης. 40 παιδιά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό που κάναμε. Θα βρίσκονται αύριο λοιπόν, 11.30 μπροστά στο Δημαρχείο για να τραγουδήσουν, για να είμαστε εμείς εκεί για αυτούς που δεν μπορούν να είναι μαζί μας. Γιατί μετά τη σιωπή η μουσική μόνο μπορεί να εκφράσει το ανίποτο. Μια πολύ σημαντική ημέρα λοιπόν η αυριανή, στην οποία αξίζει να δώσουμε όλοι το παρόν και μια πολύ σημαντική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Κυρία Μακρύ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αύριο το απόγευμα επίσης, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 7 η ώρα, θα έχουμε με τίτλο «Μετά το τροχαίο τι», για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο, μια ανοιχτή διάλεξη, ανοιχτή συζήτηση με 6 ομιλητές στο πάνελ, τον κύριο Στεφανίδη, τον διοικητή τροχέας, την υποδιοικήτρια πυροσβεστικής Αλεξανδρούπολης, την κυρία Δερμανοπούλου, τον προϊστάμενο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Κεσάτη, την ψυχίατρο τμήματος ιατρικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, την κυρία Κατερίνη Αρβανίτη, τον διδάκτορα θεολογίας πατέρα Δημήτριο Κεσκίνη και τον πρόεδρο δικηγορικού συλλόγου Αλεξανδρούπολης, κύριο Ιωάννη Ζαμπούκη. Εγώ θα το συντονίσω παρουσίαση ενώ πιο πολύ, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου SOS Τροχαία Εγκλήματα και του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Συνεργασίας Θυμάτων από Τροχαίες Συγκρούσεις. Είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό, καλούνται όλοι όσοι θέλουν να πάρουν μέρος σε αυτό για να δούμε πού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, τουλάχιστον στην περιοχή μας, όταν συμβαίνει ένα τροχαίο. Από το πρώτο τηλεφώνημα στην τροχαία έως τη στιγμή που οι στενείς συγγενείς κλείνουν την πόρτα και πρέπει από εκεί και πέρα να δουν τι θα απογίνουν μετά από αυτό το τραγικό γεγονός. Και μια πολύ σημαντική παρέμβαση και για την ενημέρωση για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό πέραν από το κομμάτι της μνήμης, κυρία Μακρύ. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε Ακριβώς. πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε. Την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του νοσοκομείου Δημοτήχου εξήρει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου Δημήτρης Ρίζος στον απόϊχο της εξαγγελίας του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας για αυτονόμηση του Ιδρύματος. Ο ίδιος προέβηκε στον απολογισμό του 6ου Συνεδρίου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, δηλώνοντας βέβαιος πως μεγάλο μέρος όσων υπόθηκαν θα εφαρμοστούν. Η αυτονόμηση δεν θα είναι το θαύμα, είναι όμως η σωστή κατεύθυνση και θα του δώσει άλλο αέρα στην επίλυση των προβλημάτων του. Αυτό δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο, Δημήτρης Ρίζος, λίγα 24 ώρα μετά τη δέσμευση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, για αυτονόμηση του νοσοκομείου Δημοτήχου από το Πανεπιστημιακό του Νομού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στο νοσοκομείο Δημοτήχου είναι η ενίσχυση του νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού. Από την άποψη του ιατρικού προσωπικού έχουμε γεμίσει, ευτυχώς. Το δεύτερο βήμα είναι αν μπορέσουμε να καλυτερέψουμε λίγο και τις δομές και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τις δομές, δηλαδή το κτηριακό όσο είναι δυνατόν. Η αυτονόμηση, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα βοηθήσει, δεν θα είναι το θαύμα που θα βοηθήσει το νοσοκομείο Δημοτήχου. Σίγουρα είναι συστητική κατεύθυνση, θα του δώσει άλλο αέρα, αλλά δεν θα του λύσει όλα τα προβλήματα. Τα προβλήματα θα λυθούν μόνο να τον έχουμε μια σοβαρή, συνεχή αιμοδότηση εισαγωγικά με προσωπικό και ιατροτεχνολογικό προσωπικό
εξοπλισμό του νοσοκομείου. Τότε μόνο θα έχουμε τη λύση. Και μην ξεχνάμε και ακόμη ένα θέμα που είναι πολύ βασικό. Την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όσο δεν μπορούμε να κάνουμε σωστή την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τόσο θα έχει ζήτηση, θα έχει προσέλευση πολιτών στα νοσοκομεία και θα δυσκολεύουν τη λειτουργία των νοσοκομείων αντικειμενικά. Άρα, όταν θα αρχίσουμε να στείλουμε στα πόδια την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τότε θα έχουμε μια συνολική καλυτέρευση των συνθηκών υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας. Ο βουλευτής εξήρε το γεγονός της άμεσης επαφής με τους εκπροσώπους φορέων και παραγωγικών κλάδων για την εξέβρεση ουσιαστικών λύσεων στον απόϊχο του Συνεδρίου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η συνολική αποτίμηση και η παρακολούθηση της εξέλιξης των θεμάτων που τέθηκαν είναι ο στόχος μου, δήλωσε ο ίδιος. Για μένα προσωπικά ήταν μια πάρα πολύ καλή και εμπειρία και πληροφόρηση και ανταλλαγή απόψεων. Είδαμε κάποια θέματα που συνήθως λύνονται με τις άμεσες επαφές με την κεντρική διοίκηση να λύνονται. Ίσως δεν έπρεπε να γίνεται αυτό. Έπρεπε καλώς καθόντων των πραγμάτων να λύνονται τα προβλήματα και χωρίς την άμεση επαφή. Αλλά δεν είμαστε στο κενό ούτε στον παράδεισο. Ζούμε στην Ελλάδα. Αντιμετωπίζουμε κάποια θέματα και πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε σωστά. Ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Ακούστηκε όλη η γκάμα της προβληματισμού των προβλημάτων, των προοπτικών της περιοχής μας. Θέλω να κάτσω να κάνω ένα συνολικό καταλογισμό, καταμερισμό του τι ακούστηκε αυτό το ουσιαστικά τετραήμερο, γιατί ήταν μια μέρα πριν και μια μέρα μετά, για να μπορέσουμε να κάνουμε την παρακολούθηση των θεμάτων. Τι ακούστηκε, τι μέτρα πάρθηκαν, τι θα πάρθουν μεσοπρόθεσμα και ποιος είναι ο στόχος μας. Ένα μεγάλο μέρος όσων εξαγγέλθηκαν θα γίνουν. Οι ανάγκες και οι ευθύνες είχαν ονοματεπώνυμο, υπογράμμισε ο βουλευτής, χαρακτηρίζοντας τον κρατικό μηχανισμό πιο ευέλικτο μέσω της αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της επαφής του με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες. Είμαι αισιόδοξος ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος από αυτά, 8%. Δεν είμαι ούτε εθεροβάμων, ούτε πετάω στα σύννεφα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτά που υπόθηκαν θα γίνουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχαν ονοματεπώνυμο. Ποιος θα κάνει τι και σε ποια κατεύθυνση. Όταν τα πράγματα φτάνουν σε αυτό το σημείο, ονοματίζονται οι ευθύνες, ονοματίζονται οι δράσεις, τότε έχουμε αποτέλεσμα. Όταν έχουμε ένα θολό τοπίο, τι θα κάνουμε, το Υπουργείο θα προσέξει ή θα δημιουργήσει ή θα κάνει τους μηχανισμούς ή θα κάνει τις μελέτες, εκεί είμαι λίγο μαζεμένος. Εδώ είχαμε αρκετά συγκεκριμένα πράγματα. Ένα από το δεύτερο, έχει φτάσει πια και η κρατική μηχανή σε ένα επίπεδο που δεν ήταν πριν. Σε αποτίμηση του 6ου Παραγωγικού Συνεδρίου Ανασυγκρότησης με κύριους άξονες στον πρωτογενή τομέα και τις εξαγγελίες για τη μειονότητα, προέβη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Εύρου. Όσα συζητήθηκαν με τον Αναστάσιο Δημοσχάκη στη συνέντευξη που ακολουθεί. Το 6ο Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης έγινε στην Κομωτινή για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέλω μια εισαγωγική τοποθέτηση πριν μπούμε και δούμε μαζί εξειδικευμένα μεμονωμένα θέματα που αναλύθηκαν λιγότερο ή περισσότερο. Καταρχήν, το Περιφερειακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που οργανώθηκε από την παρούσα κυβέρνηση, πραγματοποιήθηκε σε χρόνο ανεπίκαιρο. Δεν θα έπρεπε αμέσως μετά την επίσκεψη του Αντιπρόεδρου της τουρκικής κυβέρνησης να είχαμε την πραγματοποίησή του και μάλιστα δε που δεν γνωρίζουμε κιόλας αν ο ερχομός στην Αθήνα του Πρόεδρου Ερντογάν ενδεχομένως έχει να πραγματοποιήσει και την επίσκεψή του και ενδεχομένως την επίσκεψή του στην Θράκη. Από την άλλη μεριά, πηγαίνοντας στον χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνεδρίου, θα ήθελα να υπογραμμίσω ήταν μια επικοινωνιακή φιέστα του Πρωθυπουργού και των 17 υπουργών, υφυπουργών και των 3 γενικών γραμματέων που τον συνόδευαν, δηλαδή πραγματικά
προκλήθηκε τρόμος βλέποντας τόσους υπουργούς σε μια περιφέρεια και πιστεύαμε ότι θα μας έλυναν προβλήματα και πιστεύουμε ότι δεν θα μας δημιουργούσαν όμως. Αλλά φαίνεται όμως εκ του αποτελέσματος ότι θα μας δημιουργήσουν προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, όλη αυτή η διεξαγωγή του διημέρου του Περιφερειακού Συνεδρίου εν της πράγμαση έφτασε να είναι τριημέρου, διότι είχαμε και την επίσκεψη του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης στη Σαμοθράκη, μπορώ να χαρακτηρίσω ότι αυτό το όλο συνέδριο να το χαρακτηρίσω ότι ήταν γεμάτος από ψηφοθυρικό λαϊκισμό. Και μάλιστα ψηφοθυρικός λαϊκισμός ο οποίος είχε σαν στόχο την Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Διότι υποσχέθηκαν πράγματα για πρώτη φορά, επανέλαβαν πράγματα που είχαν υποσχεθεί οι διάφοροι υπουργοί όταν κατά το παρελθόν επισκέφτηκαν τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία και πάνω απ' όλα όμως έφεραν στην επιφάνεια πράγματα τα οποία είχαν αποφασιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, άρχισαν να υλοποιούνται, κάποια σταμάτησαν από αυτά και κάποια έδωσαν το σύνθημα ότι θα τα υλοποιήσουν. Έστω και καθυστερημένα, ελπίζουμε να τα υλοποιήσουν. Νομίζω ότι ασχολήθηκε με πράγματα τα οποία έχουν ακουστεί, με πράγματα τα οποία είναι σε γνώση. Ο ομιλών κατ' επανάληψη σε ό,τι αφορά τον Εύρο και τη Θράκη μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο έχει αναδείξει μείζωνα θέματα από το πιο απλό πρόβλημα του ενός πολίτη μέχρι και τα μείζωνα θέματα που αφορούν την πρόοδο και την ανάπτυξη της Θράκης και του Εύρου, που θα μπορούσε αυτός ο τόπος, όπως έχουμε πει και κατά το παρελθόν, που θα μπορούσε να αποτελέσει καταρχήν ο Εύρος πρότυπο νομού. Πρότυπο νομού στις μεταφορές. Πρότυπο νομού στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα όπου μπορεί να γίνει, να επιδιωχθεί. Πρότυπο νομού στην οικονομία. Πρότυπο νομού στην ενέργεια. Ήρθε παράδειγμα ο Πρωθυπουργός της χώρας, οι δύο κατεξοχήν υπουργοί που θα έπρεπε να τον συνοδεύουν ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, διότι έχει σχέση η δραστηριότητα και η συνεργασία του Υπουργού Εξωτερικών σε σχέση με τις δύο όμορες χώρες και κυρίως με την Τουρκία, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του ελληνικού στρατού. Έχουμε τέταρτο σώμα στρατού. Έχουμε μεραρχείς, έχουμε ταξιαρχείς, έχουμε συντάγματα, έχουμε τάγματα, έχουμε μονάδες. Έχουμε σχεδόν τον ανθό του ελληνικού στρατού. Δεν έπρεπε να ήταν μαζί του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας? Δεν έπρεπε να ήταν? Δεν μπορούσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, γιατί είναι κινητικότατος και ταξιδεύει ανά τον κόσμο και δεν ξέρω και τι διεκπεραιώνει. Θα το δούμε όμως, λέω, στην πορεία. Ας ήταν ο αναπληρώτης. Η πρώτη συνέντευξη που είχαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε μέσα στο διήμερο ήταν η συζήτηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα θέματα του πρωτογενούς τομέα υπήρχαν στην ατζέντα. Πρέπει να πω ότι οι αγρότες αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας μετέφεραν έντονη δυσαρέσκεια και το κλίμα που διέπει το δικό τους σκεπτικό είναι το ότι δεν συζητήθηκαν τα προβλήματά τους. Θέλω να σταθώ σε όσα ακούσατε εσείς, σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, σε ό,τι έχει να κάνει με αγρότες και κτηνοτρόφους. Ποια θέματα αγγίχθηκαν αλλά και ποια θέματα δεν αγγίχθηκαν από την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη νέα γενιά των αγροκτηνοτρόφων. Αλλά όμως δεν έσκυψε στα προβλήματα αυτού των νέων ανθρώπων. Έχουμε σε εκκρεμότητα το ποιοι θα συμπεριληφθούν στους νέους αγρότες μέσα από το πρόγραμμα το οποίο προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι αυτό το οποίο θέσπισε η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα είχε τη γενναιότητα η Νέα Δημοκρατία όλους αυτούς που είχαν τις προϋποθέσεις, αλλά ήταν επιλαχόντες, όλους αυτούς να τους συμπεριλάβει στα προγράμματα των νέων αγροτών. Εμείς έχουμε 269 λεβέντες και λεβέντισες εδώ, οι οποίοι είναι επιλαχόντες.
αλλά όμως επιθυμούν να γίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Θα τους πάρει ο κύριος Τσίπρας, θα τους συμπεριλάβει σε αυτό το πρόγραμμα? Δεν μας το είπε. Έχουμε ανά την χώρα περίπου 3.500 νέους αγρότες οι οποίοι είναι επιλαχόντες. Θα τους συμπεριλάβει? Δεν μας το είπε. Από την άλλη μεριά έχει επιβάλει κυρώσεις φοροείσπραξης και σε ό,τι αφορά τα ταμεία, αλλά και σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ. Και σε ό,τι αφορά όλα τα λοιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και όχι μόνο. Αυτά όμως θα έπρεπε να τα προσέξει. Δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτά τα οποία χρωστάει. Παράδειγμα, για τις διασώσεις των γεών. Δηλαδή, έχουμε από την άλλη πλευρά έχουμε το πετρέλαιο κίνησης από το 2015. Έχουμε τις βιολογικές καλλιέργειες. Έχουμε τα αρωματικά φυτά, τα οποία χρωστάει το ελληνικό δημόσιο από το 2015, 16, 17. Δεν μίλησε καθόλου για την κτηνοτροφία μας. Η κτηνοτροφία έχει πληγεί κέρια. Η ζωώδης λοιπόδης δερματίτιδα προκάλεσε 3.950 βοηδοί, κέριο πλήγμα, και μάλιστα ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή των Φερών, και δύο παράγοντες μπορούν να αποτελέσουν το ανάγχωμα της εισόδου πλέον νέας νεονόσου. Είναι το Ινστιτούτο Εξωτικών Νοσημάτων, το οποίο μάλιστα έχει δημιουργηθεί, έχει ιδρυθεί προκειμένου να έχει αντιπροσώπευση διακρατική και εδώ στην περιοχή μας, δηλαδή Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα, και θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και άλλες χώρες, και δυστυχώς μας εμπέζουν. Δεν έχει ιδρυθεί. Συσταθεί, αλλά δεν έχει λειτουργήσει. Απαραίτητους επιστήμονες, δηλαδή τους βιολόγους, τους χημικούς, αλλά κυρίως όμως τους κτηνιάτρους. Δεν έχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή στελέχη, έχει τα εργαστήριά του, έχει τις υποδομές του. Έχει ένα κτίριο ξεχωριστό και μοναδικό για την κοινικό μισοτέχνημα για την περιοχή της Ορεστιάδος, και δυστυχώς αυτό δεν έχει ξεκινήσει. Μιλήσαμε για την αποτροπή της ζωονόσου μέσα από την επιστήμη. Και ήδη το Πανεπιστήμιο της Θράκης, η σύγκλητός του, αποφάσισε την ίδρυση κτηνιατρικής σχολής. Γιατί δεν το απεδεχθεί ο κύριος Γαβρόγλου, ο Πολύς Γαβρόγλου, που πραγματικά μας έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στον Εύρο και στη Θράκη. Κέρια κτυπήματα έχει δεχθεί ο Εύρος και η Θράκη μέσω του Πανεπιστημίου του. Και γι' αυτό τον φοβούμεθα να ασχοληθεί με θέματα που έχουν σχέση και με την μειονότητα. Για τη μειονότητα, μιας που το αναφέρετε, ο Πρωθυπουργός προήρξε μια εξαγγελία την οποία αρκετή δεν περίμενα. Μιλώ για την δική του αναφορά ότι θα υπάρχει πλέον έλεγχος με νομοθετική ρύθμιση, αλλά και στα περαιτέρω με προεδρικό διάταγμα αναφορικά με τη δικαιοδοσία των μοφτήδων. Αναφέρθηκε σε 5 σημεία, νομίζω ότι η ουσία είναι σε αυτό, στο γεγονός δηλαδή ότι θα υπάρχει έλεγχος και ρύθμιση εντός εισαγωγικών για το πώς λειτουργούν, πού λειτουργούν και με ποιο τρόπο λειτουργούν οι μουφτίδες. Θα ήθελα να πω με μία λέξη. Το καλύτερο που είχαν να κάνουν και έχουν να κάνουν, αυλαβώς να διέλθουν από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, να μην την αγγίξουν. Θέματα τα οποία έχουν παγιωθεί επί σειράν δεκαετιών από τη συνθήκη της Λοζάνης και εντεύθεν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να τα αγγίξουμε, όχι μόνο να τα επεξεργαστούμε, να τα αγγίξουμε. Διότι καταρχήν δεν μας μίλησε ο Πρωθυπουργός. Τι διεμήφθη μεταξύ του Υπουργού Παιδείας και του Αντιπρόεδρου της τουρκικής κυβέρνησης Χακάν Τσαβουσουγλού, που επισκέφθηκε τη Θράκη, αποκαλώντας το ελληνικό αίσθημα και μιλώντας
σε αντίθεση με το πνεύμα του νόμου και της σύμβασης που λέγεται Συνθήκη της Λοζάνης. Μιλώντας καθαρά και ανοιχτά για τουρκική μειονότητα. Μιλώντας καθαρά και ανοιχτά, όπως το είπατε, για τουρκική μειονότητα. Νομίζω ότι τι διεμήφθη κατά τη συνάντησή τους και δεν το γνωστοποίησε. Οφείλει ο Υπουργός Παιδείας, ως εκ του αξιώματος που κατέχει, διότι δεν μπορεί να έχει μυστική ατζέντα, δεν είναι Υπουργός Εξωτερικών, που θα μπορούσε να έχει, να είχε, αλλά είναι ένας Υπουργός Παιδείας. Επειδή μας έχει εμπέξει, επειδή μας έχει καταφέρει πλήγματα, δεν τον θεωρούμε φερέγγιο άτομο να διαπραγματευτεί οτιδήποτε έχει σχέση με τη γειτονική χώρα. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν τα μέλη του ΠΑΜΕ Εύρου και της Επιτροπής Ειρήνης Αλεξανδρούπολης το απόγευμα της 17ης Νοεμβρίου. Η πορεία, με σημείο εκκίνηση στο κτίριο της Δημοτικής Αρχής, διήλθε από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης με στόχο τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου και τη διαμαρτυρία για τη μη δημιουργία νατοικής βάσης στην πρωτεύουσα του Νομού Εύρου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης και το ΠΑΜΕ Εύρου με αφορμή τον εορτασμό της 17ης Νοεμβρίου. Η συγκέντρωση έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής στις 5.30 μπροστά από το Δημαρχείο με κεντρικό σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών», με τα μέλη της Επιτροπής να διατυπώνουν σειρά αιτημάτων. Οι αγωνιστικές παρακαταθήκες, οι ηρωικές εξάρσεις του λαού και της νεολαίας στην εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973 και η αταλάντευτη στάση των αγωνιστών του αντιδικτατορικού αγώνα στις φυλακές, στις εξορίες και στα βασανιστήρια αποτελούν οδηγό για τα δικά μας αγωνιστικά βήματα. Οι άγριες θυσίες που οι επιχειρηματικοί όμιλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το εγχώριο πολιτικό προσωπικό τους επιβάλλουν στο λαό δεν έχουν σταματημό. Τα νέα μέτρα που σιγοβράζουν μέσω της τρίτης αξιολόγησης και του νέου προϋπολογισμού έρχονται να πατήσουν πάνω στα προηγούμενα. Η καπιταλιστική ανάπτυξη που ευαγγελίζονται θα θεμελιωθεί πάνω στην άγρια εκμετάλλευση, με τη φτηνή δουλειά χωρίς δικαιώματα, με το χτύπημα στην απεργία και στους εργατικούς αγώνες, με την καταλύστευση άλλων λαών, με το αιματηρό ξαναμοίρασμα των ενεργειακών πηγών, των αγορών, των δρόμων μεταφοράς, το αιματηρό ξαναχάραγμα των συνόρων. Μεταξύ των ετοιμάτων των μελών της Επιτροπής Ειρήνης και του ΠΑΜΕ Εύρου συμπεριλαμβάνονται η απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, το κλείσιμο της βάσης στη Σούδα, την επιστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό και την αποχώρηση της Ελλάδας από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου και τα αιματοβαμμένα συνθήματα στην πύλη τους δίνουν ένα ακόμα ηχηρό μήνυμα ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, στο φασισμό, που πρέπει να απαντηθεί σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς σε κάθε γειτονιά. Αποτελεί χρέος στη μνήμη όλων όσων έδωσαν τη ζωή τους και αγωνίστηκαν για ένα καλύτερο μέλλον να καταδικάσουν και να απομονώσουν ακόμα πιο αποφασιστικά την ναζιστική Χρυσή Αυγή, που υπερασπίζεται και εξυμνεί τη στρατιωτική δικτακτορία και βρωμίζει την αντιδικτατορική πάλη του λαού και της νεολαίας. Οργανώνουμε μαζί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργαζόμενους το δικό μας αγώνα. Με πίστη στο δίκαιο μας, με μαχητικότητα και αποφασιστικότητα, μπορούμε να βάλουμε τη σφραγίδα μας στις εξελίξεις, τα οράματα και τα ιδανικά για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, ανθρώπου από άνθρωπο, είναι ο δρόμος για να οργανώσουμε και να δυναμώσουμε τους αγώνες μας που θα βάλουν στη ζωή αυτά τα οράματα και τα ιδανικά.
Σε λειτουργία αναμένεται να τεθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η πρωτοβάθμια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης στην Αλεξανδρούπολη. Η τοπική μονάδα υγείας θα λειτουργήσει στο χώρο του Πολυκοινωνικού Κέντρου, ενώ υπάρχει σχεδιασμός και για ακόμη δύο δομές, εφόσον υπάρξει το προσωπικό που θα τη στελεχώσει. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα τοπική μονάδα υγείας στην Αλεξανδρούπολη. Ο αρχικός σχεδιασμός περιλάμβανε συνολικά τρεις μονάδες για την πρωτεύουσα του νομού Εύρου, μία στο κέντρο της πόλης, μία στο ανατολικό και μία στο δυτικό τμήμα της. Ωστόσο, εξαιτίας της μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωσή τους από γιατρούς, θα δημιουργηθεί σε πρώτο τουλάχιστον χρόνο μία μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι λεγόμενες τόμοι αποτελούν νέες δομές πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με δυνατότητα εξυπηρέτησης έως και 10.000 πολιτών και στόχο την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και την αμεσότερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Αυτή τη στιγμή θα ανοίξει ένα τόμι, το οποίο γίνονται εργασίες διαμόρφωσης. Έχει υπογραφεί συμβόλαιο ανάμεσα στην υγειονομική περιφέρεια και το πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, γιατί θα γίνει στο χώρο του πολυκοινωνικού. Το προσωπικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που έχει δηλώσει, καλύπτει πλήρως όλες τις θέσεις διοικητικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δεν καλύπτει όλες τις θέσεις γιατρών. Επαρκεί για 1,5 για την ακρίβεια και κρίθηκε σκόπιμο να ανοίξει το πρώτο τόμι, θα γίνει πριν τα Χριστούγεννα αυτό, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαμόρφωσης του χώρου και θα ξεκινήσει η λειτουργία του και θα γίνει επαναπροκήρυξη των κενών θέσεων. Θεωρήσαμε πιο λογικό να μην έχουμε δύο μη πλήρη, καλύτερα να έχουμε ένα πλήρες και να περιμένουν κάποιοι στην αναμονή για τον επόμενο διορισμό, παρά να τους διορίσουμε όλους τώρα και να έχουμε δύο μισά. Συνολικά στην Ελλάδα αναμένεται να δημιουργηθούν 290 τοπικές μονάδες υγείας που σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας θα διαθέτουν 7 κύριες ιατρικές ειδικότητες και θα βρίσκονται σε άμεση σύνδεση με το πλησιέστερο νοσοκομείο για την εξυπηρέτηση των ασθενών που θα χρήζουν φροντίδας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Η στρατηγική είναι για τρία τόμοι. Τοπικές μονάδες υγείας σημαίνει τόμοι στην Αλεξανδρούπολη που έχουν πολύπλευρο ρόλο. Ένα ρόλο που τουλάχιστον εγώ τον ξέρω καλά, γιατί έτυχε να υπηρετήσουμε αυτή τη στρατηγική στο κέντρο υγείας Εχήνου. Ο γιατρός που είναι εκεί δεν είναι υπεύθυνος μόνο για το αν αρρωστήσει κάποιος, είναι υπεύθυνος και για να μην αρρωστήσει. Δηλαδή παίρνει όλα εκείνα τα μέτρα, είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής που το αναλογούν και ελέγχει την εμβολιαστική τους κάλυψη, τις προληπτικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουν, κρατάει πλήρες ιατρικό αρχείο, τους υπενθυμίζει αν είναι να κάνουν κάποια εξέταση εργαστηριακή και φυσικά τους παραπέμπει στις άλλες δομές υγείας εφόσον χρειάζεται. Είναι κάτι που στο κέντρο υγείας Εχήνου το κάναμε τουλάχιστον στο παιδιατρικό πληθυσμό συστηματικά και είχε οδηγήσει σε μια δεκαετία να έχουμε κάνει 100.000 εμβόλια και 200.000 ιατρικές πράξεις στον τομέα της προληπτικής. Και φυσικά αντιμετωπίζαμε τους αρρώστους. Είναι τελείως διαφορετική αντίληψη. Δεν πας επειδή έχεις κάποιο ενόχλημα στο γιατρό, πηγαίνεις για να σε καθοδηγήσει για να μην αρρωστήσεις. 4 γενικές ιατρικές ή παθολόγοι και 1 παιδίατρος. Συν το νοσηλευτικό προσωπικό, κοινωνικός λειτουργός και διοικητικό προσωπικό. Πάμε τώρα σε μια σημαντική εκδήλωση που θα γίνει αύριο την Κυριακή 19 Νοεμβρίου στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, κυρίες και κύριοι, και έχει να κάνει με την επεξάρτηση από τον εθισμό και τα διαφορετικά είδη του εθισμού. Μαζί μας, κοντά μας απόψε, έχουμε στα στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης τον εισηγητή της εκδήλωσης, τον κύριο Δουίτσι Δαμιανό. Κύριε Δουίτσι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μια σημαντική εκδήλωση λοιπόν. Θέλω να μας μιλήσετε λιγάκι για την δικιά σας πορεία, για τη δικιά σας θέση μέσα σε όλο αυτό και να μας μιλήσετε και για το βιβλίο το οποίο συγγράψατε από κοινού με κάποιαν άλλη η οποία είχε και αυτή ζητήματα απεξάρτησης, με κάποιαν άλλη γυναίκα. Εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος πέρασε από αυτή την... από το Λούκι, από αυτή την πραγματικά δύσκολη ιστορία που λέγεται εθισμός. Ξεκίνησα με αλκοόλ, συνέχισα με το χασίς, αυτό το δίθεν αθώο χορταράκι του Θεού. Έχω να πω πολλά σε αυτό, αλλά θα τα πούμε αύριο στην εκδήλωση. Και συνέχισα στα 25 μου με ηρωίνη.
για 7 χρόνια περίπου, όπου τα τελευταία 2-3 χρόνια ήταν πραγματική κόλαση. Έτσι λοιπόν, με πολλές προσπάθειες να απεξαρτηθώ, κατέληξα σε μια εμπειρική μέθοδο, η οποία, δόξα τω Θεώ, υπάρχει πια και στην πόλη σας και στην Αλεξανδρούπολη. Αμέσως μετά θα πάω να βρω μια έτσι πολύ δυνατή ομάδα ανθρώπων καθαρών πια, οι οποίοι και συνεχίζουν να βοηθάνε τον εαυτό τους και είναι στη θέση να βοηθήσουν και άλλους πολίτες της Αλεξανδρούπολης να ζήσουν με αξιοπρέπεια, με ελευθερία και με δημιουργικότητα. Κύριε Δουίτση, εσείς ήσασταν ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν εξαρτημένοι από ουσίες. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στα νέα παιδιά, αλλά και στους χρήστες αυτή τη στιγμή που μας παρακολουθούν? Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αναφορικά με το βιβλίο, για ποιο λόγο τοποθετείστε συλλογικά έναντι στους εθισμούς και όχι συγκεκριμένα για κάποιους συγκεκριμένους από αυτούς, για κάποιους ειδικούς? Πολύ εύστοχη ερώτηση. Απευθύνομαι καταρχάς στα νέα παιδιά να μην πέσουν στην ίδια παγίδα που έπεσα εγώ. Να μην υποτιμήσουν την δύναμη οποιασδήποτε ουσίας. Πραγματικά το πρώτο μέρος του βιβλίου που λέγεται «Το παραμύθι της εξάρτησης», ό,τι λέει η λέξη, είναι ακριβώς ότι και εγώ και όλοι οι άλλοι οι οποίοι αρχίζουμε και πειραματιζόμαστε με τα ναρκωτικά, λέμε ότι εγώ δεν θα γίνω σαν κι αυτόν, εγώ δεν θα πάθω αυτό που έπαθε κάποιος άλλος, ότι εγώ είμαι πιο δυνατός, θα προσέξω, είμαι προσωπικότητα η οποία δεν πρόκειται να ξεφτυλιστεί όπως αυτά που ήδη βλέπουμε. Αυτό είναι ένας από τους πιο βασικούς λόγους για τους οποίους κάποιοι άνθρωποι μπλέκουν και οι περισσότεροι δεν θα ξεφύγουν ποτέ. Μπορεί να ακούγεται μελοδραματικό αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχω πάει σε δεκάδες κηδείες γνωστών οι οποίοι δεν τα κατάφεραν. Άρα λοιπόν, στους χρήστες όμως πια, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για κάποιο χρονικό διάστημα είναι από το ένα στο άλλο ναρκωτικό, είτε είναι το αλκοόλ, είτε είναι κάποια άλλη ουσία ελαφριά ή φυσική ή χημική, ό,τι άλλο, για μας είναι το ίδιο πράγμα. Για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εθιστική προσωπικότητα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σε αυτούς λοιπόν λέω ότι όταν πραγματικά αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν έλεγχο σε καμία από τις ουσίες, ότι έχουν χάσει τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους, ότι αρχίζουν και πραγματικά αλλοιώνεται και η ζωή τους και η προσωπικότητά τους, ας κάνουν ένα βήμα να έρθουν να μας βρουν, να έρθουν να βρουν ανθρώπους που έχουν καθαρίσει και ας κάνουν μια ανοιχτή συζήτηση μαζί μας, εμάς που περάσαμε από αυτά, εμείς που νιώσαμε και σκεφτόμασταν με τον ίδιο τρόπο, ίσως αυτό τους κάνει να δουν τα πράγματα διαφορετικά. Και να τους πούμε ότι δεν είναι βαρετή, δεν είναι ασπρόμαυρη η ζωή που ζούμε χωρίς να πίνουμε τώρα. Ίσα-ίσα, η καλύτερη μου μέρα της χρήσης είναι η χειρότερη της ανάρρωσής μου. Κύριε Δουίτση, νομίζω το πιο εύλογο ερώτημα και για τους τηλεθετές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή είναι το πώς καταφέρατε και ξεφύγατε από όλο αυτό τον κύκλο του εθισμού και πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να το επιχειρήσει και κάποιος χρήστης αυτή τη στιγμή ή και ενδυνάμει χρήστης. Ναι, βρήκα κάποιους που το είχαν καταφέρει πριν από μένα και έτσι κι εγώ, κρίκος μιας αλυσίδας, είμαι εδώ μαζί με άλλους ανθρώπους, ας έρθουν να μας βρούνε αύριο στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, όπου εκτός από την παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει ένας ανοιχτός διάλογος. Εάν δεν θέλουν εκεί μπροστά να μιλήσουν για την προσωπική τους κατάσταση, είτε είναι οι ίδιοι, είτε είναι κάποιος της οικογένειάς τους, ας μας βρουν μετά. Ας μας βρουν τηλεφωνικά αφού το έχουμε φύγει Θεσσαλονίκη. Σημασία έχει ότι αυτό που πρέπει να ακουστεί είναι ότι υπάρχει λύση για μια εντελώς καθαρή ζωή από όλες τις ουσίες και μια πραγματικά δεύτερη ευκαιρία στην οποία μπορεί πραγματικά κάποιος να είναι όντως ευτυχισμένος χωρίς να παίρνει τίποτα. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση λοιπόν, μια πολύ σημαντική ομιλία από ανθρώπους που έζησαν, που βρέθηκαν μέσα σε όλο αυτό τον κύκλο, το φαύλο κύκλο και μάλιστα έδωσαν και ένα τέλος. Κύριε Δουίτση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια.
Εγώ σε ευχαριστώ. Αύριο λοιπόν στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, 12 η ώρα. Μια μουσική εκδήλωση για την οικονομική ενίσχυση της Αμοθράκης και ειδικότερα της αποκατάστασης του Κέντρου Υγείας διοργάνωσε η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής 17 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, όπου έδωσαν το παρόν πολλοί πολίτες προκειμένου να συμβάλλουν στην προσπάθεια ενίσχυσης των υποδομών του νησιού του Εύρου. Μαραθώνιο ζωής για τη Σαμοθράκη διοργάνωσε η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου ύστερα από πρόταση του Συλλόγου Σαμοθρακητών Ινίκη Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης του νησιού του Εύρου ύστερα από τις εκτεταμένες ζημιές στις οδικές και κτηριακές υποδομές αλλά και τις περιουσίες των κατοίκων από τη Θεομηνία της 25ης Σεπτεμβρίου. Το Εύρο στηρίζει τη Σαμοθράκη μετά τις τελευταίες καταστροφές. Πάνω από 60 σύλλογοι, τους οποίους, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να αναφέρω, στηρίζουν σήμερα το νησί και την εκδήλωση για το Κέντρο Υγείας της Αμοθράκης, το οποίο υπέστη τεράστιες πληγές, υπό την αιγίδα του νοσοκομείου, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου και της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Σήμερα, να μην ξεχνάμε, μετά τα τελευταία γεγονότα, να δώσουμε τη συμπαράστασή μας και στους συμπατριώτες μας στη Δυτική Αττική, που υπέστησαν τεράστιες πληγές και ανθρώπινες απώλειες δυστυχώς. Ευχόμαστε η εκδήλωση αυτή να πάει καλά και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συμπατριώτες μας. Ο Μαραθώνιος Ζωής διοργανώθηκε με στόχο να στηρίξει τις τεράστιες ανάγκες του Κέντρου Υγείας στο νησί, που μετά τα πρόσφατα γεγονότα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας και κατά συνέπεια υφίσταται αδυναμία παροχής υγειονομικής κάλυψης του τοπικού πληθυσμού. Η εκδήλωση διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρου στην Αλεξανδρούπολη και την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Επιμελητηρίου του Νομού. Ο Εύρος σήμερα δείχνει το πρόσωπο της αλληλεγγύης του. Ο πολιτισμός μπορεί να έχει και ανθρωπιά. Άλλωστε, οι 73 τελικά σύλλογοι και θεσμοί, θεσμικοί φορείς που ενώθηκαν σε αυτή την προσπάθεια γύρω από την στήριξη της Σαμοθράκης, δείχνει ότι όταν ακόμη και στα κακά μπορούμε να είμαστε μαζί. Η ΕΠΟΦΕ στον τρίτο μαραθώνιο ζωής, αυτό είναι βέβαια και ένα, όχι παράπονο, θα ήθελα να κάνω μια ευχή να κάνουμε μαραθώνιο ζωής όχι για δυστυχία, πόνο και για πράγματα που μας θλίβουν, αλλά να κάνουμε μαραθώνιο ζωής για χαρά, ευτυχία και υγεία από του χρόνου. Αυτή είναι και η ευχή μου και ευχαριστούμε όλα τα μέλη, όλους τους συλλόγους που ανταποκρίθηκαν μέσα σε λίγες μέρες και φυσικά όλον τον κόσμο, τον απλό της Αλεξανδρούπολης πολίτες που γεμίσαν το Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.